πάμε να δούμε. Δεν ξέρω αν το έχει το θέμα και η Χαρά η Λεμονή. Για τη νέα στοχοποίηση του Sky από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά λοιπόν καταγγέλει ο τηλεοπτικός σταθμός ότι έχει δεχτεί στοχοποίηση και άλλος δημοσιογράφος σταθμού. Ναι, ναι, ότι έχει βγάλει μια ανακοίνωση λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει μια πρωτοφανή επίθεση σε δημοσιογράφο του σταθμού, ναι, του Sky, στον κύριο Παναγιώτη Λάμψια, με αφορμή ένα σχόλιο που έκανε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του Sky. Μάλιστα. Και το χαρακτηρίζει φυσικά ότι... Να ακούσουμε να μας πει κάποιος συναδελφός, να ακούσουμε την ανακοίνωση. Να ακούσουμε την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Η ανακοίνωση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ λέει: ο κύριος Λάμψιας, ο δημοσιογράφος δηλαδή του Sky, σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky ξεπέρασε κάθε όριο. Στην προσπάθειά του να επιτεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και στον πρόεδρό του κύριο Αλέξη Τσίπρα και να υποστηρίξει το κυβερνητικό αδιέξοδο, έφτιαξε διάφορα σενάρια συνωμοσίας, γυρνώντας το 2008, ξεχνώντας ότι μιλάει σε δελτίο ειδήσεων και όχι σε καφενιακού τύπου σύναξη ακροδεξιών. Προφανώς, το επιχείρημα περί συναλλαγής για την εκλογή του Προκόπη Παυλόπουλου στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας αποδεικνύει απλώς πώς σκέπτεται ο ίδιος ο κύριος Λάμψιας, ίσως γιατί έτσι έχει μάθει να πορεύεται στη ζωή του. Είναι φυσικό η κυβέρνηση Μητσοτάκη-Φουρτιώτη να στηρίζεται σε τρας προσωπικότητες. Είναι επιτακτική ανάγκη να μπει ένα τέλος σε αυτή την παρακμή πριν βουλιάξει όλη η χώρα μέσα στο βούρκο. Πάμε να δούμε το τι ακριβώς είπε ο δημοσιογράφος του Sky στο δελτίο ειδήσεων στη Σία Κοσιόνη και να δούμε πώς έχει αντιδράσει ο τηλεοπτικός σταθμός Sky, ο οποίος καταγγέλει το Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει στοχοποίηση λίγες ώρες μετά τη βομβιστική επίθεση στο σπίτι του Δημήτρη Καμπουράκη. Για να δούμε. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Λάμψιας μαζί μας, να κάνουμε μια στάση εδώ, να αποκωδικοποιήσουμε όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει στην Βουλή. Οι τόνοι έχουν ανέβει πάρα πολύ μετά την πρόταση δυσπιστίας. Έρχεται αυτό το επεισόδιο με τον κύριο Πολάκη, ο οποίος μοιάζει σαν να ανέλαβε, σαν να πήρε τη σκυτάλη. Θέλει να βγάλει μπροστά το θέμα της Νοβάρτης. Υπάρχει αυτή η προσωπική πλέον βεντέτα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Νομίζω έχει το δικαίωμα να το κάνει. Θέλω να πω πώς το κάνει. Κοίταξε. Σία, ο κύριος Πολάκης είναι γνωστό πρόσωπο και η συμπεριφορά του επίσης. Το πρόβλημα δεν είναι καν ο κύριος Πολάκης. Το πρόβλημα είναι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να αποφασίσει είτε είναι υποχείριο του κύριου Πολάκη, είτε όμηρος, είτε είναι κοινό σχέδιο που καλείται και εφαρμόζει κάθε φορά που βρίσκεται στα δύσκολα ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Πολάκης τι έκανε χθες, προσπάθησε να κάνει τη Βουλή ροντέο. Δεν μπαίνουν στην ουσία αν καλός ή κακός του αφαιρέθηκε ο λόγος, αλλά ακόμα και αν κακός του αφαιρέθηκε ο λόγος, δεν μπορεί να κάνει κατάληψη του βήματος κοινοβουλίου. Δεν είναι ανήκουν στα πράγματα αυτά, είναι πρωτοφανή. Δεν νοείται τέτοια συμπεριφορά από πολιτικό πρόσωπο και δει εντός του κοινοβουλίου. Δεν είναι λοιπόν ο αψής σφακιανός που θέλει να λέει ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένα σχέδιο που ξεφαίνεται από πολύ παλιά. Ξεκινάει από το 2008, αν μου επιτρέπεις, τότε που κάηκε η Αθήνα και ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος συνομιλούσε με τον κύριο Τσίπρα και τους ομοίους του αντί να βάλει τάξη στη χώρα. Λοιπόν, και αργότερα ξέρουμε πώς το εξαργύρωσε με μια θέση στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Με τα λόγου γνώσεως μιλώ, δεν λέω από το κεφάλι μου πράγματα. Λοιπόν, αυτή η συμπεριφορά λοιπόν, που ξεκίνησε το 2008, κορυφώθηκε το 2011 και το 2012, οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Τώρα λοιπόν που βλέπουν ότι δεν τους βγαίνει καμία κίνηση, καταφεύγουν πάλι στη λάσπη και στο λασποκύλημα, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Αυτό είναι που φέρνει την κοινωνία σε αποτροπιασμό σε σχέση με το συνολικό κλίμα και την πολιτική γενικώς. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Δεν πρέπει να δίνεται τροφή σε τέτοιες συμπεριφορές. Να ξαναπούμε εδώ ότι έχει δικαίωμα να ασκεί οποιοδήποτε πολιτικός όση κριτική θέλει στον πολιτικό του αντίπαλο. Προφανώς. Αυτό είναι μία στάξιο ζήτημα. Άλλη στάξιο ζήτημα. Ο τραμποκισμός είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Ο τραμποκισμός που νομίζω ότι σε αυτόν είναι που εστιάζονται και οι αντιδράσεις. Τώρα όμως. Αυτό εδώ πέρα είναι το επίμαχο βίντεο λοιπόν που βγήκε και η ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ και που αμέσως μετά ο τηλεοπτικός σταθμός καταγγέλει και λέει ότι ο ίδιος ο σταθμός, ο Sky, στοχοποιείται μαζί με τον δημοσιογράφο του Παναγιώτη Λάμψια. Έτσι. Μένουμε εδώ, δεν ξέρω αν θέλει κάτι να πει. Θεωρίες συνωμοσίας είναι αυτά, Φίλιππε, για μένα.
Έχει κάθε δημοσιογράφος δικαίωμα να κάνει κριτική και να αναλύει τα πράγματα, όπως έχει κάθε πολιτικός όντως να κάνει κριτική. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτά που λέει ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Λάμψης, θα πρέπει να μπορεί και να τα αποδείξει. Και να πούμε και μια είδηση τελευταία για να μην ξεχνιόμαστε σχετικά με το επεισόδιο Πολάκη-Γεωργιάδη, ότι ο κύριος Πολάκης θα δώσει εξηγήσεις τελικά για να εξηγήσει τα όσα είπε στην Επιτροπή Δεοντολογίας που του ετοιμάζει ο κύριος Κωνσταντίνος Κασούλας. Ενώ μήνυση εννοείται ότι ετοιμάζει και καταθέτει... Τι τα έχουμε πει από χτες αυτά.